πουλάμε πρώτον λαθρέο πετρέλαιο που παίρνουμε κυρίως μέσω Τουρκίας από τη Συρία, συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα που συνδέονται με την οικογένεια Μητσοτάκη. Είναι τυχαίο, για παράδειγμα, όταν απελευθερώθηκε η αγορά των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα, βρέθηκε ο γαμπρός του κ. Μητσοτάκη να αγοράζει 500 κέβη τηλεφόρα. Πιστεύετε ότι τα κόμματα μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει εξόριξη ούτε καν από τα νησιά του Ιωνίου που δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, Τουρκίας εκεί πέρα, ακριβώς γιατί παίζονται συμφέροντα πολιτικών με offshore εταιρείες που αφορούν τα πετρέλαια, για αυτόν τον λόγο. Και βέβαια ο ξένος παράγοντας που δεν επιτρέπει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει ορθολογικά τους δικούς της πόρους. Η Νορβηγία και εθνικοποίησε τον ορυκτό και φυσικό της πλούτο, κατάφερε να έχει το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ΤΑΙΠΕΔ όμως, με βάση το σύνταγμα της χώρας, είναι παράνομο. Τα τελευταία χρόνια τα κόμματα της αριστεράς δεν συνηθίζουν να υψώνουν την ελληνική σημαία. Τι φωνάζανε οι 300 της Κεσαριανής όταν τους εκτελούσαν λίγο πριν την απελευθέρωση? Ζήτω η Ελλάδα, για μια ελεύθερη Ελλάδα πεθαίνουν. Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία να κάνουν business με τους λαθρομετανάστες, να το κάνουν εκτός Ελλάδας. Το 2022 ο συνολικός νέος δανεισμός της χώρας ξεπέρασε το 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τους πονάει φυλακή. Η δίμευση τους πονάει. Για χρεοκοπία πάμε. Όχι, είμαστε. Είναι ξεκάθαρο. Είμαστε η τέταρτη μεγαλύτερη οφειλέτρια χώρα στον κόσμο ως προς το ΑΕΠ. Θα αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι γιατί θα περάσουμε και τη Μογγολία και τη Μαδαγασκάρη και την Αγκόλα που τώρα μας περνάνε από την άποψη των οφειλών τους ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα είμαστε οι πρώτοι. Ανάποδα, δηλαδή στον πάτο. Η Κύπρος μπορεί να σβήσει όπως σβήνει το κερί με τα δύο δάχτυλα. Είναι απίστευτο. Άμα μου λέτε για ένα τρεις, ωραία, τα έσοδα της Ελλάδας πόσο είναι? Θα σας πω μια ιστορία, την οποία δεν λέω συχνά. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα, στην σειρά των συνεντεύξεων που έχουμε για τις φετινές εκλογές, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΕΠΑΜ. Κύριε Καζάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές, τηλεθεατές. Τι λέμε σαν τα λόγια? Ναι, στους viewers του YouTube, στους τηλεθεατές, εν πάση περιπτώσει. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι ίσως οι πιο δύσκολες εκλογές που έρχονται φέτος. Επειδή εσείς ξεκινήσατε και ιδρυθήκατε ως ΕΠΑΜ το 2011. Ήταν αφού είχαμε μπει στο μνημόνιο και αφού είχαμε δει και τις πρώτες δυσκολίες. Το κόμμα σας υποστηρίζει καταρχήν ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα. Αυτό ίσως κάποιους τους τρομάζει, κάποιους όχι. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το σχέδιό σας για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι θα πρέπει σταδιακά να αναπτύξει η Ελλάδα πρωτογενή τομέα και μετά να μεταβεί από το ευρώ στη δραχμή. Θα πρέπει να γίνει απότομα, δηλαδή ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο του ΕΠΑΜ για να συμβεί κάτι τέτοιο? Καταρχάς δεν είναι σχέδιο του ΕΠΑΜ, είναι θέμα επιστήμης και εμπειρίας. Δηλαδή η επιστήμη και η εμπειρία έχει δείξει ότι το πρώτο ζήτημα που λύνεις από άποψη δημοσιονομικής ή γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής πριν μπεις σε διαδικασία ανάκαμψης ή σωστότερα για να μπεις σε διαδικασία ανάκαμψης είναι το χρηματοδοτικό. Δηλαδή, να μπορείς να χρηματοδοτείς την οικονομία σου χωρίς χρέη. Επομένως, το ζήτημα του νομίσματος είναι κορυφαίο. Οποτεδήποτε βγήκαμε από πολύ μεγάλες κρίσεις ή καταστροφές, όπως για παράδειγμα ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ή αντίστοιχα χώρες που έχουν βγει από μεγάλες καταστροφές, τι κάνανε? Το πρώτο ζήτημα που κάνανε είναι εισήγαγαν νέο νόμισμα, το οποίο δεν ήταν φορτωμένο με πληθωριστικές πιέσεις ή υπερπληθωρισμούς ή χρέη, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την οικονομία τους, χωρίς να φορτώνονται ή, αν θέλεις, να μεταδίδουν όλο αυτό το κόστος χρήματος που υπήρχε προηγουμένως. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Τώρα, με ποιον τρόπο γίνεται αυτό? Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που ακούγονται από εδώ και από εκεί. Αυτές είναι θεωρίες μεταξύ τυρού και αχλαδιού, ράδιο αρβίλα, να το πούμε, όχι τη συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, αλλά κάτι ανάλογο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνεις, γι' αυτό θέλεις το νόμισμα, είναι να χρηματοδοτήσεις το εισόδημα του Έλληνα. Επομένως, το βασικό ζήτημά σου είναι να έχει πραγματικό εισόδημα, χωρίς να φορτώνεις χρέη ή να φορτώνεται χρέη, το νοικοκυριό. Γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να δοθεί η δυνατότητα να αυξηθεί ο τζίρος και έτσι να έχει κίνητρο η ιδιωτική επένδυση και να έχει νόημα η δημόσια επένδυση στην παραγωγή και στην ανάπτυξη της παραγωγής. Δύο στοιχεία έτσι από την ιστορία για να καταλάβουμε πόσο γνώριμα είναι όλα αυτά σε αυτούς που ασχολούνται τέλος πάντων με τα ζητήματα αυτά. Πρώτον, όταν προσπάθησε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας το 1827, Καποδίστριας, να ανορθώσει μια εντελώς κατεστραμμένη Ελλάδα
της εποχής εκείνης. Τι έκανε, νομισματοκοπείο στην Αίγινα, φίνικα, χαρτονόμισμα δηλαδή, να χρηματοδοτήσει την οικονομία. Δεν μπορούσε διαφορετικά να προχωρήσει το επόμενο βήμα, δηλαδή να αναπτύξει μια σύγχρονη παραγωγική βάση με βιοτεχνία, με αγροτική οικονομία, με αγροκήπη κτλ. Τι κάναμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ήρθε 18 Οκτωβρίου 1944, τι έκανε. Μέσα σε ένα μήνα εισήγαγε τη δραχμή της απελευθέρωσης, να γλιτώσει από τα ράλικα τα λεγόμενα, δηλαδή τις δραχμές της κατοχής, οι οποίες ήταν υπερπληθωριστικές, και με αυτόν τον τρόπο να μπει σε διαδικασία ενίσχυσης του εισοδήματος στην οικονομία. Για να μπορεί ο βιοτέχνης, ο αγρότης, ο βιομηχανός, ο πραγματικός βιομηχανός, όχι ο μουσάτος, αυτός που έχει τη βιομηχανία ή μια βιομηχανική επιχείρηση και τα κονομάει ως επενδυτής, μιλάμε για τους πραγματικούς βιομηχανούς, να έχουν νόημα να αναπτύξουν την παραγωγή. Αλλιώς, τι κίνητο θα έχεις. Τι κίνητο θα έχει η οικονομία. Αυτό λέμε και εμείς. Πώς γίνεται στη δική μας περίπτωση. Το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αυτό που καθορίζει το γεγονός ότι δεν πρόκειται να ανακάμψει, είναι το τεράστιο έλλειμμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Έχουμε το μεγαλύτερο έλλειμμα οικογενειακών προϋπολογισμών σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ. 64 χώρες του ΟΣΑ. Επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι το οικογενειακό έλλειμμα να καλυφθεί και να δοθεί η δυνατότητα μιας οριακής αποταμίευσης στα νοικοκυριά. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά. Σημαίνει ότι όχι απλά έχω ικανό εισόδημα ώστε να καλύψω τις βασικές μου καταναλωτικές δαπάνες, αλλά έχω και εισόδημα που μπορεί να μπει στην άκρη για έναν οικογενειακό προγραμματισμό, να αλλάξω για παράδειγμα την οικοσκευή, να φτιάξω το σπίτι μου, να αγοράσω ένα καινούριο πατίνι ή ένα ποδήλατο. Τέλος πάντων, πράγματα που πάνω σε αυτόν του είδους τον οικονομικό προγραμματισμό του οικοκυριού στηρίζεται η βιομηχανία, η ανάπτυξη της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας. Λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πρώτα και κύρια, με το να δώσουμε το εισόδημα αυτό από την πρώτη στιγμή σε ευρώ. Γιατί μέχρι να μπούμε σε ένα νέο εθνικό νόμισμα, θα πρέπει να κινηθούμε με το υπάρχον νόμισμα, που είναι το ευρώ. Μπορούμε να το δώσουμε αυτό το εισόδημα σε ευρώ? Ναι, μπορούμε. Διότι ακόμη και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, λέγεται, προβλέπεται μάλλον διαδικασία με βάση το 14, το άρθρο 14, παράγραφος 4 του Ευρωσυστήματος, του καταστατικού του Ευρωσυστήματος, που λέει το εξής, ότι η Κεντρική Σου Τράπεζα, οι εθνικές αρχές δηλαδή, εκτός από τις πράξεις κοινής νομισματικής πολιτικής, είναι σε θέση να προβούν και σε πράξεις νομισματικής πολιτικής εκτός του κοινού νομίσματος. Το μόνο που βάζει σαν προϋπόθεση είναι να πηγαίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωσυστήματος και να σου δίνει το OK. Αλλά αν δεν σου δώσει το OK και εσύ έχεις προβεί σε παροχή χρήματος σε ευρώ στην οικονομία, δεν σου διατέλει. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για κυρώσεις, τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή μπορείς να κόψεις κανονικά ευρώ, αυτό που μας λέτε. Κανονικότατα. Και το έκανε η Ελλάδα από το 2011 έως το 2018. Με πρωτοβουλία της Τραπέζης της Ελλάδος, έκοψε 480 δισεκατομμύρια ευρώ όλα αυτά τα χρόνια, αθρηστικά, τα οποία τα έδωσε στις τράπεζες. Και εγώ λέω, γιατί τα δώσαμε στις τράπεζες και δεν τα δώσαμε εκεί που πονάει πραγματικά η οικονομία? Ναι, μισό λεπτό. Αυτό δεν ήταν με έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το είχε εγκρίνει δηλαδή, το να δοθούν στις τράπεζες? Εγκρίθηκε το 2017, ξεκίνησε το 2011 και εγκρίθηκε επίσημα το 2017. Δηλαδή για 6 χρόνια εμείς κόβαμε από μόνοι μας χωρίς να έχουμε έγκριση και τα δίναμε στις τράπεζες. Ναι, βεβαίως. Είναι ο περίφημος μηχανισμός έκτακτης ρευστότητας, όπως έχει ονομαστεί, ο ELA, Emergency Liquidity Assistance. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στην Τράπεζα της Ελλάδος και να δει, να πάει στην οικία σελίδα για τον ELA, θα δει ότι με βάση το 14 παράγραφος 4 δημιουργούσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν ήταν λεφτά που μας δίνανε οι Ευρωπαίοι. Από τις χώρες της Ευρωζώνης, ποιες χώρες το έχουν κάνει αυτό το σύστημα και το έχουν εκμεταλλευτεί και έχουν κόψει νόμισμα γιατί δεν τους έφταναν? Η πρώτη που το έκανε ήταν η Ιρλανδία το 2009. Ωραία, που το κάναμε εμείς. Και επίσης το έκανε αξιοποιώντας το 14 παράγραφος 4, γι' αυτό τρελάθηκαν οι γραφειοκράτες των Βρυξελών και της Φραγκφούρτης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και για να μην επιτρέψουν σε όλους τους άλλους, προφασίστηκαν ότι στήθηκε ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός, ο λεγόμενος ELA, δηλαδή Emergency Liquidity Assistance, προφασίστηκαν, γιατί δεν είναι ευρωπαϊκός μηχανισμός,
ώστε να μπορούν να δεσμεύσουν τους κεντρικούς τραπεζίτες να μην προχωρούν σε έκδοση νομίσματος ευρώ χωρίς τη δική τους έγκριση. Αλλά εγώ λέω το εξής. Για παράδειγμα, έχουμε πληροφορίες από την νομισματική αγορά ότι το κάνανε και οι Γερμανοί το κάνανε χωρίς να πάρουν έγκριση. Όταν χρειάστηκε να στηρίξουν την Deutsche Bank, τη γνωστή τράπεζα που αυτή τη στιγμή καταραίει. Της δώσανε χοντρά λεφτά. Δεν είναι ακριβία έκφραση, γιατί τώρα πλέον δεν κόβουμε, δημιουργούμε χρήμα, δεν το κόβουμε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αλλά δημιουργήσανε ευρώ και το ρίξανε χωρίς να ρωτήσω κανένα. Λέω το εξάπλο πράγμα. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς, με μια διαφορά. Όχι να διασώσουμε τις τράπεζες προς Θεού, αλλά να διασώσουμε τα νοικοκυριά, τον αγρότη, τον βιοτέχνη, τον επαγγελματία, ο οποίος θα μου φέρει και περισσότερο εισόδημα. Θα μου αυξήσει το μέγεθος της οικονομίας μας. Θα αυξηθεί η παραγωγή και επομένως θα διωκωθεί και το ΑΕΠ. Λοιπόν, και από εκεί έχω ένα αντλοέσοδα εγώ ως κράτος, θα το πούμε έτσι. Τι θα μου κάνει, φανταστείτε, να πει όχι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωζώνης. Και πρόβλεψη για μέτρα δεν υπάρχει εναντίον. Δείτε χαρακτηριστικά πώς αντιμετώπισε ο Ορμπάν στην Ουγγαρία. Πριν 2 χρόνια υπήρξε με ευθύνη της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε μια μεγάλη υποτίμηση του δικού του νομίσματος, το νόμισμα της, το Φιωρίνι νομίζω, έχει η Ουγγαρία, με πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ρίξανε στα τάρταρα το Φιωρίνι, προκειμένου οι αποταμιεύσεις των Ούγγρων να μετατραπούν σε ευρώ. Δηλαδή, τι να κάνεις, να πάρεις τα λεφτά σου από Φιωρίνι και να τα κάνεις σε ευρώ. Και έτσι να έχουν δυνατότητα να εκβιάσουν την πολιτική Ορμπάν. Τι έγινε με την Ουγγαρία, αντέστρεψε αυξάνοντας τα επιτόκια. Τέλος πάντων, με μια σειρά τεχνικές που έχει, γιατί έχει τον έλεγχο του νομισματός του και έτσι απέτρεψε αυτό το πράγμα. Και τι του κάνανε οι Ευρωπαίοι, ζαμάνφου. Στην τελευταία σύνοδο κορυφής, του αναγνωρίσανε ότι μπορεί λόγω έκτακτων συνθηκών, φως μαζό λέγεται γαλλιστή στο διεθνές δίκαιο, ότι μπορεί να απέχει από το δημοσιονομικό σύμφωνο, από τις κοινές πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς. Είναι θέμα καθαρά πολιτικής απόφασης. Το έκανε η Γερμανία εν κρυπτό, χωρίς να πάρει καμία έγκριση. Άλλωστε, το 14 παράγραφος 4, οι Γερμανοί το βάλανε στο ευρωσύστημα, στο διαστατικό του ευρωσυστήματος, για δική τους χρήση, γιατί ξέρανε αυτοί ότι μπορούν να παρουσιαστούν ανάγκες ενίσχυσης της νομισματικής κυκλοφορίας και δεν θέλανε να μπουν στη διαδικασία να πείσουν τις ευρωπαϊκές αρχές και ξέρεις τι αυτό σημαίνει. Λοιπόν, θέλουν άμεσα να κόψουν νόμισμα, να ενισχύσουν την οικονομία τους. Και αυτό το κάνανε ενισχύοντας, για παράδειγμα, πριν 2 χρόνια που υπήρχε, 3 αν θυμάμαι καλά, που υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με την Deutsche Bank, είχε παρουσιαστεί. Και μάλιστα οι Αμερικανοί τότε της είχαν επιβάλει και ένα χοντρό πρόστιμο 14 δισεκατομμύρια δολαρίων για τη δράση της στην τραπεζική αγορά την Αμερικανική και κινδύνευε να καταρρεύσει. Οι Γερμανοί τι κάνανε, κόψανε και την ενισχύσανε. Λοιπόν, δεν σου λέει το 14 παράγραφος 4 πού θα δώσει τα λεφτά. Αυτό είναι απόφαση και ευθύνη των εθνικών αρχών. Θα πρέπει να το δώσεις με σκοπό να δει ο κόσμος ότι μπορεί να υπάρξει ενίσχυση του εισοδήματός του. Άμεσα. Και από εκεί και πέρα θα μπει το θέμα, θέλετε να συνεχίσουμε έτσι ή να πάμε σε εθνικό νόμισμα, όποτε μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε με πλήρη ασφάλεια. Και τότε θα πάμε σε δημοψήφισμα, πολιτικά το λύσουμε το ζήτημα και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Μόνο που αυτή τη φορά το δημοψήφισμα θα το τιμήσουμε, όχι όπως ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Υπάρχει κάποιο σύστημα στην Ευρωζώνη όπου μπορούν να ψηφίσουν τα κράτη-μέλη αυτά που είναι εντός του ευρώ και να πετάξουν έξω μια χώρα η οποία έχει το ευρώ? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στην Ευρωζώνη. Υπάρχει μόνο το άρθρο 55 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου λέει ότι με πρωτοβουλία της χώρας μέλους τίθεται θέμα εξόδου της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έκανε για παράδειγμα η Βρετανία. Ναι. Η Βρετανία επικαλέστηκε το συγκεκριμένο άρθρο και ξεκίνησε η διαδικασία που ονομάστηκε Brexit. Μάλιστα. Οπότε εσείς πιστεύετε καταρχήν ότι με την πολιτική σας, από ό,τι κατάλαβα, ότι μπορούμε να δημιουργούμε ευρώ, το οποίο εντάξει το κάνει βεβαίως λίγο πιο πληθωριστικό όσο είναι η συμμετοχή μας στην Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αλλά σε τι βάθος χρόνου πιστεύετε ότι θα έπρεπε μετά να μεταβούμε σε δικό μας νόμισμα? Περίπου στο εξάμηνο με οχτάμηνο. Α, για τόσο σύντομα λέτε. Συνήθως θα το αποφασίσει εκείνη τη στιγμή, ανάλογα με τις συγκυρίες.
όπως καταλαβαίνει. Υπάρχουν δύο πλευρές που πρέπει να το αποφασίσει. Το πρώτο είναι το τεχνικο-οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή να είναι σε θέση των κρατοκοπίων να ανταποκριθεί. Να μπορούν να είναι σε θέση κεντρική τράπεζα να ανταποκριθεί, η Τράπεζα της Ελλάδος δηλαδή, κτλ. Θέλουν μια σειρά προσαρμογές, η τεχνική βάση κτλ. Τώρα, το δεύτερο είναι η συγκυρία. Δηλαδή, πότε πρέπει να μπει το καινούργιο νόμισμα. Κατά κανόνα, όταν εισάγεται καινούργιο νόμισμα, επιλέγεται να είναι η πρώτη πρώτη. Πώς έγινε με το ευρώ, ναι, σε εμάς, πώς έγινε στο Ιράκ. Ναι, για λογιστικούς λόγους. Ναι, για να ξεκινήσει κανονικά το οικονομικό έτος. Τα logistics δηλαδή είναι της οικονομίας, να είναι ομαλό το πέρασμα. Λοιπόν, αλλά τεχνικά, αν το δούμε, θέλουμε περίπου ένα εξάμηνο με ένα οκτάμηνο προσαρμογής της οικονομίας μας. Με το θέμα της βενζίνης, των φαρμάκων και κάποιων άλλων αναγκών που λόγω του ευρώ μας συμφέρει οικονομικά να τα εισάγουμε και πρέπει να τα εισάγουμε, γιατί δεν μπορείς να εξορίξεις βενζίνη μέσα σε τόσους λίγους μήνες ή να δεν ξέρουμε τα φάρμακα. Με τέτοια θέματα δεν θα συμβεί ακριβώς. Καταρχάς, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε υπό καθεστώς κυρώσεων. Δηλαδή, είμαστε αναγκασμένοι να αγοράζουμε την ενέργεια, δηλαδή τα καύσιμά μας, από την ελεύθερη αγορά, εκεί που τα αγοράζαμε με διακρατικές συμφωνίες και με προβλεπόμενες τιμές των κρατικών διακρατικών συμφωνιών που ήταν εκτός χρηματιστηρίου, εκτός δηλαδή της διακύμανσης της χρηματιστικής αγοράς, είτε με το Ιράν είτε με τη Ρωσία. Λόγω κυρώσεων πλέον δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι. Το πρώτο πράγμα βέβαια που θα κάνουμε εμείς είναι ότι βεβαίως δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε κανενός είδους μονομερείς κυρώσεις. Εμείς ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα, που λέει το εξής, ότι ο μόνος που μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας και ο ΙΕ. Και μάλιστα και αυτές οι κυρώσεις πρέπει να είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Δηλαδή δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις οι οποίες ας πούμε επιδρούν στην κατάσταση, την οικονομική κοινωνική κατάσταση ενός λαού. Αυτό αντίκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Λοιπόν, επομένως, οι κυρώσεις ενάντια στο Ιράν, ενάντια στη Συρία, ενάντια στη Ρωσία, που είναι μονομερείς από την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, δεν μας αφορούν. Είναι παράνομες με βάση το διεθνές δίκαιο και επομένως, για ποιο λόγο εγώ θα πρέπει να σκοτώνω την οικονομία μου και να τις παρακολουθώ. Εντάξει, εδώ υπάρχουν ακόμη και ανατοϊκές χώρες που έχουν διαφοροποιηθεί. Όπως για παράδειγμα είναι η Ουγγαρία που λέγαμε προηγουμένως. Έτσι. Όπως είναι η Ισπανία πρόσφατα που είπε, σταματήστε παιδιά. Αυτό το κοροϊδιλίκι. Δεύτερο, γιατί θα πρέπει εγώ να στηρίζομαι στους Έλληνες εφοπλιστές που κάνουν το εμπόριο του Ρώσικου πετρελαίου και να μην πάω απευθείας με τη Ρωσία να κλείσω συμφωνία. Όπως για παράδειγμα κάνει αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία. Το ξέρετε ότι η Σαουδική Αραβία το 40% του πετρελαίου της το εισάγει από τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Γιατί να μην το κάνω, γιατί η Σαουδική Αραβία έκλεισε συμφωνία με τη Ρωσία να προμηθεύεται πετρέλαιο σε πολύ πιο χαμηλή τιμή από ό,τι είναι η δική της τιμή κόστος. Καταλαβαίνετε τι δυνατότητες έχω. Λοιπόν, θα έχω ελλείψεις, όχι. Διότι πολύ απλά αυτή τη στιγμή το 26% των εξαγωγών της χώρας είναι πετρέλαιο, διυλισμένο και βενζίνη. 26% των εξαγωγών. Ένα, με συγχωρείτε, δεν θα τα εξάγουμε. Με συγχωρείτε, αμένα έχουμε ανάγκες εδώ και θα πουλάμε στην Τουρκία ή στον οποιοδήποτε. Και μάλιστα πουλάμε στην Τουρκία βενζίνη διυλισμένη, έτοιμη δηλαδή από τα διυλιστήρια, σε τιμές τόσο χαμηλές που η Τουρκία και η Κύπρος όπου τους πουλάμε έχουν τιμές στο βενζινάδικο χαμηλότερες από την Ελλάδα. Ναι, λόγω των φόρων. Δηλαδή, έτσι, εμείς τι πουλάμε. Όχι μόνο, αλλά και το ποσοστό κέρδους του διυλιστηρίου. Εμείς πουλάμε από τον πρίνο αυτή τη στιγμή, ότι έχει μείνει που τον έχουμε στραγγίξει τον πρίνο. Όχι. Πουλάμε πρώτον λαθρέο πετρέλαιο που παίρνουμε κυρίως μέσω Τουρκίας από τη Συρία, η περιοχή που ελέγχει ο Αμερικανικός στρατός και οι τουρκικές πολιτοφυλακές, αυτοί οι εθελοντές δίθεν και τα λοιπά, τζιχαδιστές και τα λοιπά, ελέγχουν μια περιοχή της Συρίας και καπηλεύονται το πετρέλαιο της Συρίας. Αυτό λοιπόν διαμέσου ενός δρόμου που είναι στα βόρεια των συνόρων της Συρίας στο τουρκικό έδαφος, τροφοδοτείται στο λιμάνι της Αλεξανδρέτας με τεράστια βιντεοφόρα, με ένα στόλο βιντεοφόρων, όπου εκεί είναι και ελληνικές εταιρείες βιντεοφόρων, ελληνικό συμφερόντο, ναι, όχι ελληνικές, ελληνικό συμφερόντο, φορτώνουν σε Έλληνες εφοπλιστές στην Αλεξανδρέτα, τα φέρνουν εδώ στα διυλιστήρια, νομοποιούνται με έγγραφα και μετά είτε
είτε εξάγονται στο εξωτερικό, είτε πουλιέται στην ελληνική αγορά. Το ίδιο κάνουμε με τη Λιβύη. Παράνομο πάλι. Λαθρέο σε μεγάλο βαθμό. Εμείς έχουμε, οι τέσσερις Έλληνες εφοπλιστές έχουν το 60% της λαθρέας διακίνησης, λαθρέας με βάση τους Αμερικανούς, με βάση τις κυρώσεις των Αμερικανών, της λαθρέας κίνησης πετρελαίου από τη Ρωσία. Το 60%, τέσσερις Έλληνες εφοπλιστές. Το πετρέλαιο που αναφέρεται από τη Συρία, που είπατε, έτσι, αυτό ποιες εταιρείες το εξάγουν, ποιες ελληνικές εταιρείες είναι? Συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα που συνδέονται με την οικογένεια Μητσοτάκη. Μιλάμε, ξέρω εγώ, ελληνικά πετρέλαια, πώς λέγονται, οι ΕΚΟ, ποιες είναι? Όχι, δεν υπάρχουν, δεν είναι τα σχήματα έτσι. Είναι κυρίως offshore εταιρείες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένα, συνδέονται με συγκεκριμένους ολιγάρχες και συγκεκριμένες οικογένειες στην Ελλάδα. Αυτό το έχετε καταγγείλει, που λέτε, σε εισαγγελέα για να... Πολλές φορές. Χρόνια. Χρόνια. Η εταιρεία αυτή πώς είναι, offshore εταιρείες, έτσι? Έχουν κάποια συγκεκριμένα ονόματα? Είναι πολλές. Είναι πολλές. Είναι τυχαίο, για παράδειγμα, όταν απελευθερώθηκε η αγορά των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα, βρέθηκε ο γαμπρός του κ. Μητσοτάκη να αγοράζει 500 και βιτιοφόρα από τη Volvo και από τέτοιες μεγάλες εταιρείες. Τι τα έλεγε. Δεν υπάρχουν άλλοι πρωθυπουργοί ή υπουργοί που να έχουν διατελέσει, δηλαδή, από άλλα κόμματα σε αυτό το κύκλωμα που λέτε, είναι μόνο Μητσοτάκης, γιατί... Είναι πιθανό να είναι κι άλλοι. Απλά ξέρουμε γιατί αυτά τα ονόματα έχουν εμφανιστεί στο διεθνή τύπο. Δεν είμαι στην έρευνα που μπορεί να κάνει η Ιντερπόλ ή οτιδήποτε, γιατί είμαι σίγουρος ότι η Ιντερπόλ και τα λοιπά έχει στοιχεία. Απλώς δεν έχει διαφέρει κανένα στην Ελλάδα. Είναι στο διεθνή τύπο, έχει καταγγείλει και η ίδια η Τουρκία όταν βρισκόταν σε μεγάλη σύγκρουση με την οικογένεια Μητσοτάκη εδώ, που έλεγε ο Ερντογκάν, μας πουλήσατε, άλλα είχαμε συμφωνήσει κτλ. Ο τουρκικός τύπος είχε βγει και είχε ονοματίσει ορισμένους και εφοπλιστές και συγκεκριμένους επιχειρηματίες του περιβάλλοντος της οικογένειας Μητσοτάκη. Ονόματα των offshore ξέρουμε της οικογένειας Μητσοτάκη, μερικά ονόματα? Δεν το έχω μπροστά μου για να σας πω. Αλλά αυτά ξέρετε πώς αλλάζουν. Αλλάζουν μία νυχτή. Οι περισσότερες από αυτές έχουν έδρα τη Μάλτα. Ένα δικηγορικό γραφείο στη Μάλτα. Να, ένα άλλο μεγάλο θέμα που πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα. Παράδειγμα, γιατί να υπάρχουν offshore εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα? Γιατί η ΑΔΕ, οι φορολογικές αρχές στην Ελλάδα, να αποδέχονται άνοιγμα βιβλίων από offshore? Μιας και πιάσαμε και το θέμα των πετρελαίων, για να το κλείσουμε. Αυτή τη στιγμή, τι πληροφορίες έχετε για κοιτάσματα πετρελαίου στην Ελλάδα? Δηλαδή, έχουμε στο Αιγαίο, στην Κρήτη, στο Ιόνιο, πού ακριβώς βρίσκονται και για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις δεν τα έχουν εξορίξει μέχρι τώρα? Λοιπόν, καταρχάς να ξέρετε ότι ιστορικά το 1935 είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα με την ανακάλυψη πετρελαίου στο τρίγωνο Φέρες, Εύρος, Σαμοθράκη και Δέλτα του Εύρου. Μάλιστα τότε είχε έρθει ένας από τους μεγαλύτερους χρηματιστές Γάλλους του οίκου Ροσίλντ και μάλιστα είχε πει ότι θα αναλάβει αυτός τις έρευνες και την εξόριξη. Βέβαια δεν μπόρεσε, γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλοι ανταγωνισμοί με εγγλέζικα συμφέροντα της εποχής εκείνης. Πήγαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι γνωστά όλα αυτά και δεν έγινε. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι υπάρχει πετρέλαιο στην Κυλλήνη και στη Ζάκυνθο. Το ξέρουμε από πού. Αναφέρεται, για παράδειγμα, στα χρονικά της ύστερης περίοδου του Μεσαίωνα, ιδιαίτερα όταν περιγράφουν την αμαχία του Λεπάντο, που λέει ότι ο χριστιανικός στόλος πήγε στη Ζάκυνθο και προμηθεύτηκε ναύθα. Ναύθα είναι το αργό πετρέλαιο, αυτό που το βγάζεις αμέσως από εκεί. Και μάλιστα χωρίς να υπάρχει εξώση. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές, ή υπήρχαν περιοχές, το οποίο το πετρέλαιο ανάβλιζε. Και πήγαινε ο χριστιανικός στόλος, πήρε την ναύτα για να δημιουργήσει το λεγόμενο υγρό πυρ που χρησιμοποιούσε εναντίον των εχθρών. Στην Κυλλήνη υπήρχε σταθμός άγκλησης πετρελαίου κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που είχαν εγκαταστήσει οι Γερμανοί. Αυτά τα ξέρουμε, έχουν χαρτογραφηθεί, όπως και κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχουν χαρτογραφηθεί και έχουν. Υπάρχουν και κάποια άλλα που εικάζεις ότι υπάρχουν. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, που η Exxon πήγε και πήρε τα οικόπεδα στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί πήγε και πήρε, γιατί ξέρει εκεί ότι και από την ιστορία και από τη μελέτη κτλ.
και από τα δεδομένα που υπάρχουν, ότι μάλιστα όχι μόνο υπάρχει το πετρέλαιο ή αν θέλετε οι υδρογονάθρακες, κοιτάζοντα τα υδρογονάθρακων, αλλά πιθανά να είναι και οικονομικά αξιοποιήσιμα. Γιατί δεν είναι σε μεγάλα βάθη, είναι σχετικά επιφανειακά κοιτάσματα και επομένως θα μπορούν να αντιθούν γρήγορα, με χαμηλό κόστος και τέλος πάντων θα μπορούν να αξιοποιηθούν. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, η Exxon τα πήρε και πήρε τα δικαιώματα εξόρυξης για να τα θάψει. Δεν τα πήρε για να τα αξιοποιήσει. Η Exxon αυτή τη στιγμή και μεγάλες, 3-4 μεγάλες εταιρείες που σχετίζονται με την παραγωγή και διακίνηση των υδρογονάθρακων, δεσμεύουν αυτή τη στιγμή κοιτάσματα προκειμένου να ελέγξουν μόνο πολιακά τη ροή των υδρογονάθρακων παγκόσμια. Δεν τους ενδιαφέρει να τα βγάλουν στην επιφάνεια. Θα το κρίνουν αυτοί πότε και με ποιους όρους. Και αυτό είναι το μεγάλο γαμό το για μας. Πιστεύετε ότι τα κόμματα μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει εξόριξη ούτε καν από τα νησιά του Ιωνίου που δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, Τουρκίας εκεί πέρα, ακριβώς γιατί παίζονται συμφέροντα πολιτικών με offshore εταιρείες που αφορούν τα πετρέλαια, για αυτόν τον λόγο. Και βέβαια ο ξένος παράγοντας που δεν επιτρέπει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει ορθολογικά τους δικούς της πόρους. Αυτό είναι ένα μεγάλο casus belli που είχαμε, που αν θέλετε υπήρχε ένα τεράστιο θέμα από πάρα πολλά χρόνια, ιδιαίτερα στο Μεσοπόλεμο, όταν αναπτύχθηκε μια ανεξάρτητη οικονομική σκέψη στη χώρα, όπου και μηχανική και οικονομολόγοι ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την αξιοποίηση του φυσικού και ορυκτού πλούτου της χώρας, για να αποδείξουν ότι η χώρα, όπως τη λέγανε μέχρι τότε, δεν είναι ψωροκόστενα. Έχει τα μέσα να πατήσει στα πόδια, στα δικά της πόδια και δεν έχει ανάγκη από ξένες πατερίτσες. Λοιπόν, δυστυχώς ο εμφύλιος, η μετεμφυλιακή Ελλάδα και όλα αυτά που ακολούθησαν, ένας από τους βασικούς λόγους που έγιναν όλα αυτά είναι για να αφήσουν ανάπηρη τη χώρα, να μην μπορεί να αξιοποιήσει ορθολογικά τους δικούς της πόρους και επομένως να απεξαρτηθεί από τους μεγάλους εταίρους και συμμάχους και προστάτες που είχαμε σε όλη μας την ιστορία. Ναι, αυτό που με εντυπωσιάζει είναι πώς γίνεται στη μεταπολίτευση να μην έχουν γίνει ούτε καν έρευνες και ακόμα και από κυβερνήσεις τις οποίες ο λαός ψήφιζε γιατί πίστευε ότι είναι δήθεν ανεξάρτητες και άφθαρτες, π.χ. του Τσίπρα, έτσι, ΣΥΡΙΖΑ, τετραετία 2005-2019. Και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δηλαδή, αν γινόταν μια εξόρυξη πετρελαίου, ας πούμε, πώς θα αντιδρούσαν οι άλλες χώρες, το Ιόνιο κιόλας. Συγγνώμη, εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα πολύ σοβαρό. Δεν το ξέρουν συνήθως πολύ ο κόσμος, εκτός από αυτούς που τέλος πάντων αντρυφούν με τα ζητήματα αυτά και το ψάχνουν. Ένα παράδειγμα είναι η Νορβηγία. Η Νορβηγία, όπως ξέρετε, είναι μία από τις χώρες η οποία έχει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά τα έχει σε πολύ μεγάλο βάθος, γιατί είναι στη Βόρεια Θάλασσα. Πώς κατάφερε η Νορβηγία, ένα μικρό κρατήδιο, ούτε καν το μέγεθος Ελλάδας δεν έχει. Έχει 5 εκατομμύρια πληθυσμό, το μισό από την Ελλάδα. Λοιπόν, 6 με 7 μήνες το χρόνο κάτω από τον πάγο. Πώς κατάφερε η Νορβηγία και εθνικοποίησε τον ορυκτό και φυσικό της πλούτο και τον διαχειρίζεται με κρατικούς ή, αν θέλετε, δημόσιους φορείς. Και μάλιστα κατάφερε να έχει το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πρώτη. Σε όλο τον κόσμο. Χάρη στην αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου με όρους εθνικοποίησης του πλούτου και όχι με όρους εκχώρησης δικαιωμάτων σε πολυεθνικές. Το ξέρετε στη δεκαετία του από το 1960 που ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά τα πρώτα κοιτάσματα ή που υπήρχε υποψία. Διεξήχθη ένας μυστικός ψυχρός πόλεμος με πάρα πολλά θύματα. Οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι δεν επέτρεπαν στην Νορβηγία να κάνει το αυτονόητο, να ασχολούνται σε εθνική πολιτική και να εθνικοποιήσει τα κοιτάσματα. Όμως η Νορβηγία τα κατάφερε. Με καταλαβαίνετε, τα κατάφερε. Τι είναι η υπερδύναμη? Όχι βέβαια. Γιατί τα καταφέρουμε και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε εμείς? Άρα εσείς στο πρόγραμμά σας ως ΕΠΑΜ έχετε πλήρη κρατικοποίηση όσον αφορά δημόσιες υπηρεσίες, ορυκτό πλούτο. Υπάρχει διαφορά. Ναι. Όχι κρατικοποίηση απλή. Κρατικοποίηση μπορείς να έχεις και να τα ρίξεις στο χρηματιστήριο. Εθνικοποίηση σημαίνει 100% του κράτους. Έτσι. Απλά... Έξω από τις χρηματιστηριακές ανάγκες και να λειτουργούν με όρους κοινής ωφέλειας και όχι με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Διότι μπορείς να έχεις κρατικοποιημένες, να το πούμε έτσι, δραστηριότητες και να δουλεύουν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.
δωρά-δωρο. Και οτιδήποτε έχει ήδη ιδιωτικοποιηθεί, όπως π.χ. ο Τρενοσέ που τον πουλήσανε κοψοχρονιά 45 εκατομμύρια, ας πούμε, οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Αυτό πώς το κρατικοποιείς, του λες στο εξαγοράζω, θες δε θέλεις για 45 εκατομμύρια που στο πούλησα. Είναι πολύ απλό, είναι πολύ απλά. Το πρώτο πράγμα που το κάνεις είναι πρώτον καταγγέλεις τη σύμβαση χρηματοδότησης με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δηλαδή τη σκόβεις τις χρηματοδοτήσεις. Δεύτερον, τις επιβάλλεις έναν ειδικό φόρο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρόκειται για ξένη εταιρεία που ελέγχει δικές σου υποδομές. Και αν αντέξει, άντεξε. Της επιβάλλεις ένα φόρο που θα είναι αδύνατο να αποπληρώσει, θα είναι μη βιώσιμη. Οπότε θα το δώσει τσάμπα μετά. Κατάλαβε, ναι, όπου φύγει, φύγει. Το γεγονός ότι θα της επιβάλλεις τέτοιους όρους ασφάλειας κίνησης τρένων που θα την αναγκάσεις να της κοστίσει πολύ ακριβά το γεγονός ότι έχει σιδηροδρόμους. Και αυτό δεν, δεν είναι τιμωρητικό. Για παράδειγμα, δεν θα της επιτρέπεις να έχει σειρμούς του 1990 και του 97. Δεν θα της επιτρέπεις να μην υπάρχει τηλεδιοίκηση, δηλαδή έλεγχο σε ολόκληρη τη σιδηροδρομική γραμμή. Καλά, αυτό είναι, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και εμείς είμαστε η μπανανία. Επομένως, ας βάλει το χέρι στην τσέπη και ας τα φτιάξει. Όχι, θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο το παίρνεις πίσω. Πέρα από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εταιρεία αγόρασε από το Ταϊπέδ την Τρένοσε. Το Ταϊπέδ όμως, με βάση το σύνταγμα της χώρας, είναι παράνομο. Προέρχεται από μια δέσμευση της χώρας, από μια δανειακή, ένα μνημόνιο, το οποίο δεν ψηφίστηκε καν από την Ελληνική Βουλή. Επομένως, όταν εγώ καταγγείλω τις δανειακές συμβάσεις και καταλύσω το ΤΑΙΠΕΔ και συλλάβω ή ασκήσω δίωξη στο Διοικητικό του Συμβούλιο και τα στελέχη της, το οποίο λειτουργούσαν σε βάρος της χώρας μου ως μηχανισμός κατοχής και εκποίησης της χώρας μου, τότε πώς είναι δυνατόν να αναγνωρίσω συμβάσεις που έχουν ήδη πουληθεί περιουσιακά στοιχεία από το ΤΑΙΠΕΔ? Όλα αυτά επιστρέφουν πίσω. Πάρα αυτά. Ως μηδέποτε γενόμενα, όπως λένε οι νομικοί. Το επόμενο ερώτημά μου, κύριε Κασάκη, είναι ότι προέρχεστε από το χώρο της αριστεράς. Το ΕΠΑΜ θα μπορούσε να το χαρακτηρίσετε σαν αριστερό κεντρό ή κόμμα που ακολουθεί εθνική πολιτική, ή δεν είστε υπέρ του να βάλουμε μια ιδεολογική ταμπέλα? Πώς κατατάσσεστε σήμερα? Όχι, όχι. Το ΕΠΑΜ δημιουργήθηκε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Οι συγκυρίες ήταν η επιβολή του καθεστώτος κατοχής της χώρας δημοσιονομικής στην αρχή, μετεξελίχθηκε μετά σε κατοχή και εθνική και συνολικά και γεωπολιτική, όπως το βλέπουμε να εξελίσσεται ειδικά απέναντι στην Τουρκία, αλλά και με τον πόλεμο έναντι στη Ρωσία. Λοιπόν, επομένως, όταν μπήκε το θέμα, το εθνικό ζήτημα, το κυρίαρχο ζήτημα, δηλαδή η απαλλαγή της χώρας από τη σύγχρονη κατοχή, πώς θα μπορούσες να το κάνεις αυτό, να το αντιπαλέψεις με όρους ιδεολογικούς, δηλαδή με όρους ιδεολογικής ταύτισης? Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Επομένως, γι' αυτό δημιουργεί το ΕΠΑΜ. Και το ΕΠΑΜ, αν θέλετε, για όσους από εμάς προερχόμαστε από την κομμουνιστική αριστερά, έχει συνάφεια με το πώς δημιουργήθηκε το ΕΑΜ κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, ή, αν θέλετε, πιο εθνικά, με τον τρόπο που δημιουργήθηκε η Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρεία δεν ήταν ένα κόμμα. Ήταν μια συνένωση, συνεργασία διαφορετικών δυνάμεων του ελληνισμού, του τότε ελληνισμού. Και μάλιστα με εσωτερικές αντιθέσεις, έτσι. Αντιθέσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ έντονες. Άλλο ήταν η κλεφτουριά και η οπλαρχηγή της, πολύ πιο το λαϊκό στοιχείο, να το πούμε έτσι, της εποχής, και άλλο ήταν οι προεστώτες και οι κοτσαμπάσιδες. Αλλά και οι δυο ήταν μέσα στη Φιλική Εταιρεία στην προσπάθεια να υπάρξει παλιγενεσία, δηλαδή να απαλλαγεί από το σουλτανικό ζυγό. Εμείς αυτού του είδους την καταγωγή βλέπουμε στο ΕΠΑΜ. Εξ αρχής, γι' αυτό και η προσπάθειά μας εξ αρχής, και το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι να συμπαρατάσσονται στο ΕΠΑΜ άνθρωποι που προέρχονται, όπως εγώ για παράδειγμα, προερχόμαστε από την κομμουνιστική αριστερά, αλλά και άνθρωποι που προέρχονται από τα δεξιά, άνθρωποι που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, άνθρωποι που έχουν τελείως διαφορετική κοσμοθεωρητική ιδεολογική βάση από μένα ή κάποιον άλλο. Γιατί το βασικό μας, αυτό που μας ενώνει, είναι το πατριωτικό καθήκον. Που στον Έλληνα το πατριωτικό καθήκον είναι δεμένο οργανικά με το δημοκρατικό καθήκον. Πατρίδα και δημοκρατία στην Ελλάδα. Είναι ταυτόσιμα πράγματα. Και μου έχει κάνει εντύπωση γιατί πολλοί άνθρωποι που προέρχονται από το χώρο της αριστεράς, όπως εσείς για παράδειγμα, δεν θα έδιναν συνέντευξη με την ελληνική σημαία στο φόντο. Έτσι. Θα είχαν κάνει στην άκρη τα εθνικά θέματα. Παράδειγμα, να αναφέρουμε το μεταναστευτικό, έτσι, που έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εγώ είμαι λιγότερο επαναστάτης από κάποιους άλλους πριν από μένα, οι οποίοι πολεμούσαν, αν θέλετε, όντας κομμουνιστές οι ίδιοι, ή όπως προσδιοριζόντουσαν με την ελληνική σημαία πάνω στα βουνά και χύνοντας αίμα
Ξέρετε κάτι, να σας πω μια ιστορία, την οποία δεν λέω συχνά. Στις αρχές του ΕΠΑΜ, στα πρώτα του χρόνια, σε μια εκδήλωση που έγινε στην Πάτρα, ήρθε και με βρήκε μετά την εκδήλωση ένας παππούς. Το λέω παππούς τώρα. Και εγώ που λέω παππούς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένας παππούς. Μακάρι να ζει και σαν το ψηλάβουμε. Λοιπόν, και μου λέει, είμαι ο τελευταίος σημεοφόρος του συντάγματος του Ελλάς της Πάτρας. Το 10ο συντάγματος του Ελλάς. Αν θυμάμαι καλά, το 12ο ήταν. Έτσι. Ο τελευταίος σημειοφόρος. Και μου παρέδωσε, ήθελε να μου παραδώσει τη σημαία του συντάγματος του Ελλάς. Τη φιλούσα ακόμη. Ξέρετε ποιο ήταν το χαρακτηριστικό της σημαίας που είχαν τα συντάγματα του Ελλάς της εποχής εκείνης? Αν πιστέψουμε την εθνικοφροσύνη, οι Ελλασίδες του ήταν όλοι κομμουνιστές. Έτσι. Δεν ήταν έτσι βέβαια. Υπήρχαν και κομμουνιστές προς Θεού, αλίμονο, αλλά δεν ήταν μόνο κομμουνιστές. Τι ήταν η ελληνική σημαία. Και μάλιστα με το σύμβολο του Αγίου Ανδρέα, του προστάτη της Πάτρας, και δεξιά ή αριστερά του Άγιου Ανδρέα, το σύμβολο του Αγίου Ανδρέα, στο σταυρό της ελληνικής σημαίας, υπήρχε στα με κόκκινα γράμματα το Ελλάς. Αυτό λοιπόν ήταν κατακόκκινο. Αυτή η σημαία ήταν κατακόκκινη. Και όταν το ρώτησα, τι είναι αυτό, αυτές φθορές από σκουριά? Όχι, μου λέει, είναι το αίμα του προηγούμενου σημειοφόρου του συντάγματος. Εγώ θα φτύσω αυτό τον αγώνα, να το παίξω εγώ πιο επαναστάτης από αυτούς τους ανθρώπους που δώσαν αίμα. Εγώ, αν ήμουν στην κομμουνιστική αριστερά, ήταν για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί με μάθανε να σέβομαι την πατρίδα μου. Και να λέω αυτό που λέγανε και αυτοί. Πολεμάμε για μια ελεύθερη Ελλάδα. Απλά εντάξει, το ανέφερα αυτό γιατί ξέρετε, τα τελευταία χρόνια τα κόμματα της αριστεράς δεν συνηθίζουν να υψώνουν την ελληνική σημαία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το ανέφερα προηγουμένως. Ξέρετε γιατί? Δεν είναι ιδεολογική πολιτική λόγη. Είναι λόγοι καθαρά τέτοιοι. Είναι τυχαίο ότι αυτό άλλαξε στα κόμματα της αριστεράς και επίσημα όταν άρχισε η χρηματοδότηση των κομμάτων της αριστεράς από τις τράπεζες. Τα δάνεια δηλαδή. Των τραπεζών. Ξέρετε πώς ξεκίνησε αυτό? Αρχές δεκαετίας του 90. Για ποιο λόγο, πώς σε συνδέονται αυτά? Είναι πολύ απλά. Οι τράπεζες δεν έχουν τον πατριωτισμό που έχει ο ελληνικός λαός. Αυτονόητα. Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Πατρίδα είναι εκεί που είναι οι επενδύσεις του. Εκεί που τα λεφτά του. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, αλλά η τράπεζα λέει, ας πούμε, δεν θέλουμε να προβάλλετε την ελληνική σημαία στις συνεντεύξεις σας. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή τότε ήμουν στο ΚΚΕ, όταν πρωτοξεκίνησαν τα πρώτα δάνεια στο ΚΚΕ, άρχισε η ηγεσία του τότε του κόμματος να μας λέει: εντάξει ρε παιδί μου, να μην κάνουμε εθνικιστικές αναφορές. Ποιες ήταν οι εθνικιστικές αναφορές? Το πρόγραμμα του ΕΑΜ Ελλάς, τα συνθήματα, οι λογικές και τα αιτήματα για τα οποία δώσανε τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες κομμουνιστές. Και όχι μόνο φυσικά, όχι μόνο κομμουνιστές. Εκατοντάδες χιλιάδες πατριώτες. Ανάμεσά τους και κομμουνιστές. Και το χειρότερο για αυτούς είναι ότι συνέχισαν να δίνουν το αίμα τους σε φυλακές, ξερονήσια, κυνηγητά, σε εκτελεστικά αποσπάσματα. Τι φωνάζανε οι 300 της Κεσαριανής όταν τους εκτελούσαν λίγο πριν την απελευθέρωση? Ζήτω η Ελλάδα, για μια ελεύθερη Ελλάδα πεθαίνουμε. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή εμείς να τους προδώσουμε, γιατί? Γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε την κομματική αργομιστία διαφόρων καρεκλοκένταυρων μέσα στο κόμμα και δεν τρέχει τίποτα από πού θα πάρουμε λεφτά. Ένας από τους βασικούς λόγους που εγώ αγανάκτησα σε τέτοιο βαθμό. Μου δημιούργησε ενετό πραγματικά και έφυγα. Και εγώ και πολλοί χιλιάδες άλλοι, όχι μόνο εγώ. Πέρα από τις ιδεολογικές διαφορές, πέρα από τα οποιαδήποτε άλλα πολιτικά ή ιδεολογικά ζητήματα. Αυτό είναι θέμα ηθικής τάξης. Για να επιστρέψουμε στο ερώτημα για το μεταναστευτικό, ποια είναι η γνώμη σας? Γιατί πλέον ο αριθμός των μεταναστών έχει φτάσει, τον λάθρο μεταναστών αναφέρομαι φυσικά, πρέπει να έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε κατάσταση η οποία είναι απίστευτα δύσκολη. Κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα με τη λάθρο μετανάστευση είναι το γεγονός ότι πλέον είναι καθεστώς. Δηλαδή δεν έχει να κάνει απλά με την αυθόρμητη κίνηση μαζών μετά από καταστροφές. Εμείς είμαστε εξ αρχής, και εγώ προσωπικά, είμαστε από θέση αρχής ενάντια στη μετανάστευση. Είτε είναι τα δικά μας παιδιά, οι δικοί μας άνθρωποι που φεύγουν προς τα έξω, είτε είναι άνθρωποι που φεύγουν από τις δικές τους χώρες στην αναζήτηση ενός μεροκάματου ή μιας καλύτερης ζωής. Αυτό είναι αδιανόητο. Η μετανάστευση, η ιδιαίτερα η λαθρέα, είναι το υποκατάστατο του δουλεμπορίου που ίσχυε μέχρι το 19ο αιώνα. Είναι το σύγχρονο δουλεμπόριο. Και έτσι προβλέπεται και από τη Διεθνή Σύμβαση της Λάθρομετανάστευσης, που λέει ότι η λάθρομετανάστευση είναι στοιχείο του οργανωμένου εγκλήματος, είναι προϊόν του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι το trafficking που λέμε με λίγα λόγια. Αυτό λέμε, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και να διαχωριστεί. Ποιος είναι πρόσφυγας,
Αν είναι πρόσφυγας, θα πρέπει να πάρει τα χαρτιά και το καθεστώς, το νομικό καθεστώς που προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις για τον πρόσφυγα και όποιος είναι λαθρομετανάστης να αντιμετωπιστεί ως θύμα τράφικινγκ με όλες αυτές τις προβλέψεις που υπάρχουν και από τις διεθνείς συμβάσεις. Εάν ο λαθρομετανάστης συνδράνει την προσπάθεια των αστυνομικών αρχών να ξεδιαλύνει ή αν θέλετε να παρθούν μέτρα ή να χτυπηθεί το κύκλωμα του οργανωμένου εγκλήματος που τον παίρνει από τον Αφγανιστάν, τη Σομαλία, οπουδήποτε και τον φέρνει στην Ελλάδα ή τον πηγαίνει οπουδήποτε αλλού. Αυτός λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως θύμα και να προστατευτεί με βάση τους διεθνούς κανόνες ως θύμα τράφικινγκ ή οργανωμένου εγκλήματος. Αυτός όμως που όχι μόνο αρνείται, αλλά λειτουργεί ως μέλος αυτού του κυκλώματος, έστω και αν έχει μικρό ρόλο, τότε επιστρέφει από εκεί που ήρθε. Αυτό λέμε. Γι' αυτό κιόλας λέμε ότι η λαθρομετανάστευση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε μέσα στη λογική του Σέγγεν, ούτε με τα Δουβλίνα 1, 2 και 3, ούτε με την ειδική σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα του 2016, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία να κάνουν business με τους λαθρομετανάστες, να το κάνουν εκτός Ελλάδας. Μια πολύ σημαντική ερώτηση. Όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο θα την έχουν σίγουρα. Ποιο είναι ακριβώς το χρέος της Ελλάδας αυτή τη στιγμή? Πρέπει να είναι γύρω στα 400 δις, αν θυμάμαι καλά. Και πόσο τη εκατό επί του ΑΕΠ? Γιατί, αν θυμάμαι καλά, επί κορονοϊού είχε ανέβει, είχε γίνει νούμερο ένα παγκοσμίως. Περάσαμε και την Ιαπωνία ακόμα. Είχε πάει στο 240% επί του ΑΕΠ και τώρα επέστρεψε γύρω στο 190. Δηλαδή, ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία το χρησιμοποίησαν, λέει ότι έφερε την ανάπτυξη. Τώρα στα τέλη του 2022, να μας διαφωτίσετε λίγο σε αυτό το θέμα, στα ακριβή νούμερα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς έχουμε πτώσει ως προς το ποσοστό, έχουμε αύξηση βέβαια στα απόλυτα νούμερα. Είναι επίσημα, έκλεισε λίγο πάνω από 400 δισεκατομμύρια το 2022, το Δεκέμβριο του 2022. Σωστά. Το πρώτο τρίμηνο όμως του 2023, αυτό έγινε 400 με 401-402. Σωστά, ναι. Σε εκατομμύρια. Όμως, αν προσθέσουμε εκεί την αγορά παραγόγων που έχουν κάνει οι τράπεζες για να κρύψει χρέος το ελληνικό δημόσιο, το οποίο είναι ύψους 10 δισεκατομμυρίων, σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, είναι λεγόμενα παράγωγα επιτοκίου, swap επιτοκίου. Αυτά είναι σαν το swap σημίτι, για να το πούμε έτσι χοντρικά. Είναι για να κρυφτεί χρέος. Αυτά είναι άλλα 10 δισεκατομμύρια, που σημαίνει δηλαδή ότι το δημόσιο χρέος σε πραγματικά νούμερα είναι περίπου στα 412-415 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, τα κρύβουμε το χρέος. Τι είναι εκείνο που κατέβασε ως μέγεθος ως στο ΑΕΠ? Ο πληθωρισμός. Είχαμε πληθωριστική αύξηση του ΑΕΠ. Αν η πληθωριστική αύξηση του ΑΕΠ συνέβαλε στην αύξηση του εισοδήματος, του διαθέσιμου εισοδήματος, τότε ναι, έχεις μια έστω οριακή μείωση της δανειακής της εξυπηρέτησης του χρέους. Αλλά πήγε στο εισόδημα? Όχι βέβαια. Αντίθετα. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το εξής φαινόμενο για το οποίο δεν μιλά κανένας. Ότι ο νέος δανεισμός στο πρώτο τρίμηνο του 2023 έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022. Έχει διπλασιαστεί 430-440 δισεκατομμύρια στο τρίμηνο νέο δανεισμό, όταν αντίστοιχα στο τρίμηνο του 2022 είχαμε 240-250, σχεδόν διπλασιασμός δηλαδή. Κάθε μήνα το κράτος δανείζεται εκ νέου προκειμένου να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του? Κατά κύριο λόγο είναι τα παλαιότερα δανεικά, κατά 98%, 90% τόσο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ο νέος δανεισμός προέρχεται αθροιστικά από είτε έκδοση ομολόγων, αυτά είναι λίγο, μικρό ποσό, 1,5-2 δις το πολύ, από έντοκα γραμμάτια βραχυχρόνιου χρέους που εκδίδει το δημόσιο. Ποιος τα παίρνει αυτά? Κυρίως τα παίρνουν οι εγχώριες τράπεζες. Και το βραχυπρόθεσμο χρέος σε ρέπος, δηλαδή συμφωνίες επαναγοράς από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εν αγνία τους, γιατί το κλείνει το Υπουργείο Οικονομικών με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία κατά νόμο διαχειρίζεται το κοινό κεφάλαιο ρευστών διαθεσίμων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό το ποσό έχει ξεπεράσει τα 50 δισεκατομμύρια σε δανεισμό. Κάθε εβδομάδα, για να έχει ρευστότητα και να πληρώνει το δημόσιο, πάει και παίρνει τα ρευστά διαθέσιμα των οργανισμών. Όταν τελειώνει η εβδομάδα, θα πρέπει πάει να τους τα πληρώσει. Αντί να τους τα πληρώσει, πάει και τους δίνει νέα συμφωνία επαναγοράς,
Και έτσι πάει αθρηστικά. Γι' αυτό και βλέπουμε το 2022 ο συνολικός νέος δανεισμός της χώρας ξεπέρασε το 1,23 εκατομμύρια ευρώ. 1,23 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, με το ρυθμό αυτό του τριμήνου, θα χτυπήσουμε 2-3 στο τέλος του έτου. Ναι, τώρα μου λέτε νούμερα τα οποία δηλαδή... Γι' αυτό βιάζουμε ότι δεν είναι δυνατόν μια χώρα χρεοκοπημένη να πάει να έχει ύψος δανεισμού όσο η Ιταλία. Είναι απίστευτα. Άμα μου λέτε και ένα τρεις, ώρα, τα έσοδα της Ελλάδας πόσο είναι? Τα έσοδα της Ελλάδας 45-50 δις. Και τώρα με τον πληθωρισμό πήγαν 70. Λόγω πληθωριστικής αύξησης. Και το 1-3 που δανειστήκαμε, τι αποπληρωμή έχει, δηλαδή το να δίνουμε κάθε μήνα πόσα, ας πούμε? Το 1,23 πήγε σε υποχρεώσεις 1,13. Άρα στην ουσία το χρέος μας 400 δις είναι στα χαρτιά μόνο, έτσι? Βέβαια, είναι η δυναμική παίζει ρόλο. Δηλαδή, εσείς τι θα κοιτάγατε στο προσωπικό σας εισόδημα? Αν κάποιος έχει νοικοκύρης, δεν παιδί μου, και το νοικοκυριό του, γιατί είναι επιχείρηση, τι θα κοίταγε? Θα κοίταγε το ρυθμό αύξησης της εξυπηρέτησης του χρέους. Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν το εξυπηρετούμε με το εισόδημά μας, δεν επαρκεί, ούτε για ζήτο δεν επαρκεί. Ό,τι πληρώνουμε είναι τους φόρους. Δεν επαρκεί για οτιδήποτε άλλο. Τι γίνεται? Δανειζόμαστε εκ νέου για να πληρώσουμε τα παλιότερα δανεικά. Όταν έχουμε φτάσει να δανειζόμαστε, να έχουμε νέο δανεισμό της τάξης 1,23 πέρυσι και τώρα να πλησιάζουμε τα 2,3, με συγχωρείτε που πάνε? Ναι. Για χρεοκοπία πάμε. Όχι, είμαστε χρεοκοπία. Ναι, ξεκάθαρο. Αυτή είναι όρη χρεοκοπίας. Και στο Πανεπιστήμιο μας λέγανε το εξής, ότι εάν για παράδειγμα μια επιχείρηση, ένα κράτος ή ένα νοικοκυριό βλέπει το χρέος του να αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο και το εισόδημά του να αυξάνει με αριθμητική πρόοδο, τότε έχει χρεοκοπήσει. Είτε βρίσκει να πληρώνει και όχι. Τι να πούμε με αυτά τα νούμερα? Βδομάδα την βδομάδα. Βδομάδα την βδομάδα εκδίδοντας στα κρυφά, στο παρασκήνιο, αυτές τις λεγόμενες συμφωνίες επαναγοράς και τα υπόλοιπα αξιόγραφα ή χρεόγραφα που εκδίδει το κράτος. Τα οποία τα ξέρει μόνο ο Υπουργός Οικονομικών, φυσικά οι δανειστές της χώρας, ο Υπουργός Οικονομικών και ο επικεφαλής του ΟΔΙΧ, δηλαδή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Ούτε ένας βουλευτής δεν έχει το δικαίωμα να του γνωστοποιηθεί πώς γίνεται η διαχείριση, ρε παιδιά. Δώστε μας αναλυτικά. Φανταστείτε ούτε οι βουλευτές, και θα έπρεπε να το γνωρίζουν αυτό όλοι οι Έλληνες, ότι ο συνολικός δανεισμός του 2022 ήταν 1,23. Γιατί πάνε και τους ψηφίζουν, ας πούμε. Στην επίσημη στατιστική υπηρεσία των ΗΠΑ θα δείτε πολύ αναλυτικά πώς διαθρώνεται το αμερικανικό χρέος. Και το κρυφό και το φανερό. Οπότε η εκτίμησή σας για το 2023 είναι ότι με το ρυθμό που έχουμε μέχρι τώρα τον Απρίλιο μπορεί να φτάσουμε τα 2-3 δανεισμό συνολικό, έτσι? Ότι κατά πάσα πιθανότητα τα 400 δις χοντρικά του 2022, αυτά που είναι τα επίσημα, στο τέλος του 2023 μπορεί να είναι και 420. Που είναι το δάνειο, ναι. Ναι, που είναι η συνολική αποτίμηση του τέλους του έτους στο χρέος. Λοιπόν, αυτά μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, χωρίς να συμβεί κανένα κράχ ενδιάμεσα, χωρίς να χρειαστεί να πάμε να διασώσουμε πάλι τις τράπεζες, όπως κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει, είτε μέσα στο καλοκαίρι, είτε μέχρι το τέλος του 23. Αλλά πείτε ότι δεν θα γίνει. Η δυναμική αύξηση του χρέους είναι τρελή. Εάν πάρουμε τα στοιχεία των συνολικών οφειλών της ελληνικής οικονομίας με βάση τα στοιχεία που βγαίνουν από το Δέλτα Κιτάβ, είμαστε η τέταρτη μεγαλύτερη οφειλέτρια χώρα στον κόσμο ως προς το ΣΤΟΕΠ. Εσείς εκτιμάτε ότι τα επόμενα χρόνια θα κυλήσουν ως προς το ότι θα συνεχίσουμε να δανειζόμαστε, ως προς το θα χρεοκοπήσουμε σε κάποια φάση, ότι θα ξεπουλήσουμε και θα ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα, ακόμα και τα πετρέλαια? Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, αν κυβερνούν τα τρία πρώην μεγάλα κόμματα, εν πάση περιπτώσει? Θα αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι, γιατί θα περάσουμε και τη Μογγολία και τη Μαδαγασκάρη και την Αγκόλα, που τώρα μας περνάνε από την άποψη των οφειλών τους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Θα είμαστε οι πρώτοι. Ανάποδα, δηλαδή στον πάτο. Όταν μπήκαμε στο ευρώ, η συνολική δανειακή έκθεση, οι οφειλές δηλαδή της ελληνικής οικονομίας, καθαρές οφειλές της ελληνικής οικονομίας, είτε είναι κράτος, είτε είναι νοικοκυριό, είτε επιχείρηση, προς το εξωτερικό, ξέρετε πόσο ήταν? 25-30% του ΑΕΠ. Όταν φτάσαμε στη χρεοκοπία και χρεοκοπήσαμε, ήμασταν στο 100% του ΑΕΠ. Δηλαδή, ό,τι παράγαμε εμείς εδώ, σαν προϊόν, είτε σαν υπηρεσία, είτε σαν εισόδημα, το χρωστάγαμε εκ προημίου στο εξωτερικό. Εντάξει, είτε σαν κράτος, είτε σαν νοικοκυριό, είτε σαν επιχείρηση. Το 2022 έχουμε 164% καθαρή δανειακή έκθεση
προς το εξωτερικό. Δηλαδή, δεν είναι ότι χρωστάμε μόνο ολόκληρο το ΑΕΠ, αλλά χρωστάμε και πάνω σε αυτό που χρωστάμε άλλα 64%. Κοιτάξτε, πού θα πάει αυτή η ιστορία. Θα πάει στο 200%. Είναι σίγουρο ότι θα χτυπήσει 200%. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ σύνταξη που παίρνει η μάνα μου, για παράδειγμα, θα χρωστάει 200 ευρώ η Ελλάδα στο εξωτερικό. Τώρα χρωστάει 164. Καταλαβαίνετε που πάει. Τι σημαίνει αυτό? Θα έρχονται κυβερνήσεις κάθε τρεις και λίγο και θα μας λένε: ξέρεις, δεν είναι βιώσιμη η σύνταξη, πρέπει να την περικόψουμε. Δεν είναι βιώσιμος ο μισθός, πρέπει να το μειώσουμε. Δεν είναι βιώσιμη η μικρομεσαία επιχείρηση, ειδικά αυτή που δεν δουλεύει ως υπεργολάβος για τις μεγάλες εταιρείες, δηλαδή τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Οπότε κλείστε τη ρημάδα. Πού θα πάει αυτό? Εσάς το πρόγραμμά σας είναι ότι από τη στιγμή που επιστρέφουμε σε εθνικό νόμισμα, θα πούμε στους συντανιστές μας: διαγράφουμε μονομερό το χρέος, ώστε το ξεπληρώνουμε σε δραχμές. Τι κάνουμε αυτή την περίπτωση? Χρεοκοπούμε στο ευρώ? Πριν πάμε σε εθνικό νόμισμα, πριν καν τεθεί θέμα εθνικού νομίσματος στην ελληνική κοινωνία, εμείς λέμε ότι η πρώτη πράξη πρέπει να είναι αυτό που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν αδυναμία πληρωμής χρέους. Πάυση πληρωμών. Προς τους δανειστές, προς τους κατόχους. Αυτό το κίζεται όμως, έτσι δεν το κίζεται? Όχι, από τη στιγμή που μπαίνεις σε κατάσταση πάυσης πληρωμών, ξεκινάνε οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τους δανειστές σου, με τους κατόχους του χρέους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ελλάδα έχει δύο μεγάλα αβαντάζ. Πρώτο, το 95 περίπου της 100 του δημόσιου χρέους είναι εσωτερικό της χρέους. Δηλαδή, το έχουν Έλληνες κάτοικοι στα χέρια της, όχι ιδιώτες. Συγγνώμη, εγώ νόμιζα ότι είναι εξωτερικό το χρέος της Ελλάδας. Όχι, όχι. Είναι σε εξωτερικό νόμισμα, σε νόμισμα που δεν ελέγχουμε, στο ευρώ δηλαδή. Αλλά τα 235 δισεκατομμύρια από τα 400 είναι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ο συγκεκριμένος όμως μηχανισμός μας δάνεισε με παράνομες συμβάσεις. Γιατί δεν κυρώθηκαν όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα της χώρας, από τη Βουλή. Δεν κυρώθηκαν ποτέ. Και όπως προβλέπεται και από τη Διεθνή Σύμβαση περί του Δικαίου των Συμβάσεων, δηλαδή τη Σύμβαση της Βιέννης του 1969, λοιπόν, και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επομένως, έχουμε κάθε δυνατότητα να το πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ μέχρι εδώ. Μάλιστα, εάν προβούμε σε αθέτηση πληρωμών προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε καν η λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα Μπούρδες, η βαθμίδα πιστολιτικής αξιολόγησης που μας έχουν οι Fitch, Moody's και S&P, γιατί αυτοί δεν ασχολούνται με τους θεσμικούς δανειστές. Ασχολούνται μόνο με τη ιδιωτική αγορά. Το άλλο μεγάλο κομμάτι, τα 50 δις, που είναι στην Τράπεζα της Ελλάδας, που διαχειρίζεται τον κοινό λογαριασμό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της Ελλάδας και τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα πάλι είναι ελληνικοί φορείς. Και μάλιστα του δημοσίου. Το υπόλοιπο κομμάτι, με εξαίρεση περίπου 10 δισεκατομμύρια, είναι στα χέρια των εγχώριων τραπεζών. Επομένως, είναι όλα αυτά διαχειρίσιμα. Μόνο τα 10 δισεκατομμύρια που μένουν, που δεν ξέρουμε σε ποια χέρια είναι. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα, είναι σε χέρια ιδιωτών. Ωραία, θα καθίσουμε κάτω με αυτούς και θα πούμε, ρε παιδιά, να δούμε τι θα σας κουρέψουμε, να δούμε τι μπορούμε να πληρώσουμε. Όπως κάνουν τα κράτη σε όλο τον κόσμο. Και το χρέος θα πρέπει να αποπληρωθεί προφανώς σε ευρώ, έτσι? Δεν μπορεί να αλλάξει το νόμισμα του χρέους? Όχι, όχι. Δεν θα το αλλάξουμε το νόμισμα του χρέους, αλλά όπως και να έχει όμως, το ποσό είναι αστείο. Είναι αστείο. Θα σας πω ένα παράδειγμα για τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Σήμερα στην παγκόσμια οικονομία, δηλαδή με τον πολυσχηδή χαρακτήρα που έχει αποκτήσει η παγκόσμια οικονομία, η Λιβερία πρόσφατα έκλεισε μια συμφωνία με την Κίνα. Όπου η Κίνα, ήθελοντας να εντάξει τις λιμενικές εγκαταστάσεις της Λιβερίας, αλλά και την εσωτερική αγορά, ειδικά πρώτων υλών όπως είναι διαμάντια, χρυσός και άλλα ορυκτά πολύτιμα που έχει η Λιβερία, στο λεγόμενο νέο δίκτυο του δρόμου του μεταξιού που αναπτύσσει αυτή τη στιγμή η Κίνα, έκανε την εξής πρόταση στη Λιβερία. Πόσα χρωστάς αγορά? Η Λιβερία έλεγε 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Πολύ ωραία. Τα αγοράζω και τα σβήνω. Αλλά θα μου δώσεις τα δικαιώματα για τόσα χρόνια ανάπτυξης του λιμανιού, εγώ θα το φτιάξω, με δικά μου λεφτά θα φτιάξω σιδηροδρομικές γραμμές με την ενδοχώρα, αλλά και εργοστάσια επεξεργασίας της πρώτης ύλης που έχεις, τα οποία θα μεταφέρουν στα λιμάνια και μετά θα βγαίνουν στη διεθνή αγορά. Γιατί να μην μπορούμε να συζητήσουμε με την Κίνα, με τον οποιοδήποτε, μια τέτοια συμφωνία? Θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε, εάν οι πολιτικοί μας δεν τα πέρανε χοντρά
και το μόνο που συντάγανε με τους Κινέζους στην Κόσκο, στο λιμάνι κάτω, ήταν πες μου τι θα πάρω για να σου πουλήσω. Θα μπορούσαμε εν μία νυχτή να κόψουμε και νόμισμα, δηλαδή ευρώ, και να τους ξεχρεώσουμε κατευθείαν. Ναι, αφού δεν προβλέπετε τίποτα, έτσι όπως μου το λέτε. Είναι ορισμένα πράγματα. Κοιτάξτε, αυτό το συζητάμε για τα νομισματικά. Αυτά που συζητάμε είναι το 1% από αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά στα νομισματικά υπάρχει μια αρχή. Πρώτα τα κάνεις και μετά τα λες. Ναι. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει συνεργασία με άλλα κόμματα ή ενδεχόμενος συνεργασίας με επιπλέον κόμματα για τις εκλογές αυτές, από τη μεριά σας? Υπάρχει ήδη διαμορφωμένη Συμμαχία Ανατροπής, όπου συμμετέχει και το ΕΠΑΜ στη Συμμαχία Ανατροπής, αλλά και όχι μόνο το ΕΠΑΜ. Μαζί με το ΕΠΑΜ είναι στη Συμμαχία Ανατροπής είναι το Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών. Το Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών είναι η πολιτική έκφραση του Σωματείου Δανειοληπτών Βορείου Ελλάδας. Λοιπόν, ένα μάχημο σωματείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα επίσης κόμμα που έχει ενταχθεί είναι η Ασπίδα Πολιτών Άμεση Δημοκρατία. Είναι παιδιά, πώς να το πούμε, που γνωριστήκαμε στο πεζοδρόμιο. Χρόνια τώρα, έτσι δεν είναι τώρα. Λοιπόν, το τρίτο είναι επιπλέον είναι το Δίκη. Το γνωστό Δίκη. Λοιπόν, επιπλέον είναι το μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα. Πρόκειται για ένα ενωσύστατο κόμμα που έχει κατά κύριο λόγο επιστημονικό δυναμικό του νομικού κόσμου και όχι μόνο. Ένα σημαντικό κομμάτι επιστημονικού κόσμου. Υπάρχει επίσης το κόμμα Ευρώς. Λίγος πολύ 7 κόμματα, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιο. Με συγχωρείτε, 7 ανακηρυγμένα κόμματα είναι. Α, ναι, και το κίνημα δικαιοσύνης που επικεφαλής του είναι ο πρώην εισαγγελέας ο κύριος Ιωάννης Σακάς. Να με συγχωρείτε, γιατί εκ του προχείρου τα λέω, μήπως ξεχνάω κανένα αλίμονο. Λοιπόν, είμαστε ισότιμα συμμετέχουμε, όλοι ισότιμα, διατηρώντας ο καθένας την πολιτική και οργανωτική του αυτοτέλεια, το σύνολο του προγράμματος του, αλλά όλοι μας συμφωνούμε στο κεντρικό στόχο. Ο κεντρικός στόχος είναι η αποκατάσταση της συνταγματικής ένωμης τάξης. Πρέπει να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, επιτέλους. Για να πάμε παρακάτω. Ναι. Να πάμε παρακάτω. Κατάργηση βουλευτικής ασυλίας και νόμου περιευθύνσης υπουργών κτλ. Όλα αυτά, πρώτα και κύρια, να διωχθούν όσοι οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία που βιώνει, που είναι η πέμπτη και χειρότερη στην ιστορία της. Χειρότερη. Να φυλακιστούν καλύτερα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να διωχθούν. Από εκεί και πέρα το οποίο θα τους φυλακίσει, ελπίζω η δικαιοσύνη να τους κάνει. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν, επειδή τους ξέρω ή τους έχω γνωρίσει πρόσφατα σε διάφορα πάνελ και τα λοιπά που με είχαν καλέσει, δεν τους πονάει η φυλακή. Η δήμη τους πονάει. Εδώ πέρα πώς έχουν δικαστεί οι Τσοχατζόπουλοι, οι Παπαντονίου, Παπαγεωργόπουλοι και δεν τους παίρνουν τίποτα, δεν τα βρίσκουν και μένουν ελεύθεροι μετά από μήνες και λίγα χρόνια. Να τους πονέσει η φυλακή. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να είναι εκτός φυλακής, αλλά να δημευθεί η περιουσία τους μέχρι τετάρτης βιβλικής γενεάς. Στα σχόλια θα σας πούνε να μπουν στη φυλακή σε απομόνωση και να μην βγουν ποτέ με ισόβια. Εγώ είμαι σίγουρος θα σας το πω στα σχόλια. Έχω μια διαφορετική άποψη από τη δικαιοσύνη. Εγώ θεωρώ δήμευση και μετά στη δουλειά με το μεροκάματο που ψήφισαν ή που άφησαν με όρους μαθητείας για τα νέα παιδιά. Με αυτό το μεροκάματο όμως. Να δουν τι σημαίνει να κολλάς ένσημα με το χαμηλότερο δυνατό εισόδημα που δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει ούτε καν τη δυνατότητα. Πώς να το πούμε, την αποφυγή της πτώχειας. Ούτε καν αυτό. Στα κόμματα που ήταν να συνεργαστείτε, μου έχουν γράψει κάποιοι στα σχόλια αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας του ΕΠΑΜ με το τόλμα του Θανάση Κολυβά. Είχατε βρεθεί σε συζητήσεις παλιότερα? Όχι, δεν θέλει ο κύριος Κολυβάς καμία συζήτηση μαζί μας. Δεν ξέρω για τους δικούς του λόγους, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Δεν θέλει, επομένως δεν βρεθήκαμε πουθενά, δεν υπήρχε κανενός είδους συζήτηση με το συγκεκριμένο κόμμα. Η θέση σας για το θέμα της άμεσης δημοκρατίας ποια είναι? Κοιτάξτε, εγώ είμαι, να το πούμε έτσι, της Γελιανής σχολής. Θέλω να πω δηλαδή στη φαινομενολογία του πνεύματος ο Χέγκελ έλεγε ότι ό,τι δεν καταλαβαίνουμε, το βάζουμε επιθετικό προσδιορισμό. Όποιος δεν καταλαβαίνει την έννοια Θεός, αρχίζει και λέει καλός Θεός, κακός Θεός. Έτσι λοιπόν και με τη δημοκρατία. Όσοι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει δημοκρατία και τι σημαίνει στην πράξη δημοκρατία, λένε άμεση δημοκρατία, έμεση δημοκρατία. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία ή ξέρω εγώ μπουρκουμέ δημοκρατία. Όχι, η δημοκρατία είναι μία. Και η δημοκρατία είναι μία και σημαίνει τι? Την άμεση συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων του πολίτη. Είτε ατομικά είτε συλλογικά. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Και στο βαθμό που δεν το εξασφαλίζουμε, είτε μέσω κοινοβουλίου, είτε μέσα από την αντιπροσώπευση, είτε μέσα με άλλους τρόπους, με ανακλητότητα, με δημοψηφίσματα, με δυνατότητας κλήρωσης των αρχών, όπως για παράδειγμα το δικαστικό αρχών.
Για παράδειγμα, γιατί δεν πρέπει να κληρώνονται οι δικαστές τουλάχιστον από ένα επίπεδο και πάνω, στο εφετείο ή στη ανώτερη δικαιοσύνη, να κληρώνονται. Να λένε ποιοι έχουν τα προσόντα αυτοί. Πολύ ωραία. Βάλτου σε μια κληρωτήδα και κληρώνουμε. Με αυτόν τον τρόπο, ούτε διορισμοί υπάρχουν, ούτε πιθανότητα να οργανώνονται κλίκες και φατρίες δια της ψήφου να προωθούν τους δικούς τους. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό για μας σημαίνει δημοκρατία. Τη δυνατότητα δηλαδή ο πολίτης καθημερινά να χτυπά την πόρτα του Υπουργού και να λέει την άποψή του. Αφήστε που εγώ είμαι μιας άποψης διαφορετικής. Αν θέλετε, προοπτικά δεν εκφράζει το ΕΠΑΜ, γι' αυτό δεν τη συζητάω τώρα. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει ανάγκη ο τόπος. Ούτε κυβέρνηση, ούτε υπουργών, ούτε κανένας. Εργαζόμενα συλλογικά σώματα χρειαζόμαστε. Αλλά αυτό είναι μια πιο προωθημένη άποψη για τη δημοκρατία, που για να φτάσει εκεί ο λαός μας, θα πρέπει πρώτα να αποκαταστήσει το δημοκρατικό πολίτευμα που είχε κατακτήσει το 1975 και που σήμερα έχει καταληθεί ολοκληρωτικά. Ναι, αλλά δεν θα ήταν όμως, πέρα από το να λέει την άποψή του ο πολίτης, να μπορεί να ψηφίσει σε μια προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, σαν την Κύπρο, ας πούμε, παράδειγμα, που θα μπορεί να δηλώσει πρόεδρος οποιοδήποτε. Δεν θα ήταν ένα καλύτερο σύστημα αυτό? Η Κύπρος δεν έχει δημοκρατία. Δεν έχει καν δημοκρατία. Και μάλιστα ούτε καν σύνταγμα δεν έχει. Διότι με νόμο, ο οποίος κατά περίεργο τρόπο ισχύει μέχρι τις μέρες μας στην Κύπρο, έχει εφαρμοστεί η δικτατορία του Προέδρου στο όνομα των έκδοτων συνθήκων, δηλαδή του πολέμου που υπήρξε το 1974, δηλαδή της εισβολής της Τουρκίας. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Όπου υπάρχει προεδρικό σύστημα, καταλύεται το δημοκρατικό πολίτευμα, ακόμη και με την κυριολεκτική του μορφή. Δες τι γίνεται τώρα στη Γαλλία. Δες τι γίνεται στην Κύπρο. Ο Πρόεδρος κόβει και ράβει. Αυτού του είδους οι μονοπρόσωπες εξουσίες είναι, αν θέλεις, απότοκα της μοναρχίας και όχι ούτε καν του κοινοβουλευτισμού. Το συλλογικό σώμα που πρέπει να επιλέγεται, και αν θέλετε να δούμε με ποιο τρόπο να επιλέγεται, αν θα πρέπει να είναι με εκλογές, πόσο τακτικά πρέπει να είναι οι εκλογές, αν θα πρέπει να υπάρχει ανακλητότητα, θα πρέπει να είναι το λαϊκό, πώς να το πούμε, οι λαϊκοί αντιπρόσωποι. Οι αντιπρόσωποι που είναι κοινοβούλιο, να το πούμε, λαϊκή αντιπροσωπεία. Πώς θα το πούμε, πώς το λένε στις ΗΠΑ. Αυτοί πρέπει να κυβερνάνε. Αυτοί πρέπει να κυβερνάνε. Και μάλιστα η δική μου άποψη είναι ότι δεν χρειάζονται καν κυβερνήσεις. Απλά πρέπει να υπάρχουν, να είναι εργαζόμενο σώμα το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, χωρισμένη σε επιτροπές ανά τομέα δράσης, όπως είναι για παράδειγμα τα Υπουργεία, να είναι επιτροπές οι οποίες αποφασίζουν. Και εκεί συμμετέχουν όλα τα κόμματα της Βουλής. Ισότιμα. Και αποφασίζουν ποια θα είναι πολιτική, με ποιον τρόπο θα γίνει και ελέγχουν και την κρατική διοίκηση. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζονται κυβέρνηση του Υπουργού, ούτε τίποτα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έχεις δυνατότητα ο οποιοσδήποτε πολίτης ανά πάσα στιγμή να μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο για κάποιες αποφάσεις που τον αφορούν άμεσα. Εντάξει, απλά κάπως θα σας πει για αυτό που είπατε, ότι στην Κύπρο και στη Γαλλία υπάρχει καλύτερη οικονομία από εμάς, έτσι. Άσχετα με το αν. Καταλάβατε πώς το λέω. Για την Κύπρο θα το έλεγα μέχρι το 2008. Ακόμα και σήμερα είναι καλύτερο, δηλαδή και μεγαλύτερη μισθή και πιο χαμηλή φορολογία και μεγάλες επενδύσεις, δηλαδή οι εταιρείες ανοίγουν εδώ παραρτήματα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η Κύπρος είναι μια φούσκα. Ανά πάσα στιγμή σκάει. Εγώ σας λέω ότι από την ώρα που έγινε το κούρεμα, από το 2013 ναι. Έχει σταθεροποιηθεί. Ναι, έχει σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο πολύ χαμηλότερο από εκείνο που ήταν το 2008 που μπήκε στο ευρώ και πολύ χαμηλότερο από το 2013 όπου μπήκε το κούρεμα των καταθέσεων. Πολύ χαμηλότερο, ειδικά για το μεγαλύτερο μέρος των στρωμάτων των Κυπρίων. Το μεγάλο πρόβλημα της Κύπρου είναι δύο μεγάλα ζητήματα και με βάση αυτά μπορεί να την εκβιάσει όποιος θέλει. Το πρώτο είναι η διατροφική ανεπάρκεια και το δεύτερο είναι η πλήρης ενεργειακή ανεπάρκεια. Και το τρίτο, ξέρετε ποιο είναι? Η κατοχή της Τουρκίας. Που έχει προκαλέσει τι? Το μεταναστευτικό. Η πλήρη εξάρτηση στο νερό. Η Τουρκία ελέγχει τον ορεινό όγκο της Κύπρου και επομένως τις πηγές του νερού της Κύπρου. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Αυτό για παράδειγμα έχει το γεγονός ότι το Ισραήλ ελέγχει τα Γκολάν, τα υψόμετρα Γκολάν. Είναι στην πραγματικότητα γιατί ελέγχει όλη την υδροδότηση της Μέσης Ανατολής. Μακριά, εκτός από τα δύο μεγάλα ποτάμια της Μεσοποταμίας. Εκεί είναι όλο το υπόγειο νερό που υπάρχει στην Αιγαίος Ανατολή. Γι' αυτό τα κρατάει με νύχια και με δόντια, με στρατό. Το ίδιο έχει γίνει στην Κύπρο. Γι' αυτό αν δεν κάνει στροφή η Κύπρος, αν δεν ξεφορτωθεί το πολιτικό προσωπικό που είναι ανάλογο με το δικό μας, μπορεί να είναι τόσο ξεφτυλισμένο
σαν το δικό μας, αλλά είναι ανάλογης κατεύθυνσης και λογικής. Και δεν επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να δεν ξεφορτωθεί η Κύπρος το κατακτητή με τη συνδρομή της Ελλάδας, φυσικά, βεβαίως. Η Κύπρος μπορεί να σβήσει όπως σβήνει το κερί με τα δύο δάχτυλα που το πιάνει στη φλογίτσα και τη σβήνει έτσι. Ειδικά τώρα που στα κατεχόμενα πηγαίνει ο Αμερικανικός στόλος, καθότι προγραμματίζεται μεγάλη Αμερικανική ναυτική και αεροναυτική βάση στα κατεχόμενα απέναντι τη Λατάκια για ευνόητους λόγους, έτσι, για τον αποκλεισμό του ρωσικού στόλου. Τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, στα κανάλια, στην Ερτένα, θα κληθείτε ή έχετε κληθεί όλα τα κόμματα, γιατί αυτό συνήθως γίνεται σε κάθε εκλογές, αλλά ξέρετε, τα τελευταία χρόνια με την ελευθερία του τύπου και τη λίστα Πέτσα και όλα αυτά έχουμε δει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Καλά, για δυτικά κανάλια δεν το συζητάω, έτσι. Αυτά που λέτε δεν θα ήθελε κανένα δυτικό κανάλι να τα ακούσει, ας πούμε. Όντως, κοιτάξτε, έχουν με βάση τον νόμο, είναι υποχρεωμένοι. Αυτό ακριβώς, με βάση τον νόμο. Θα κλείσουμε εμείς ραντεβού και θα πάμε. Ωραία. Και ελπίζουμε να φανούν αδίστακτοι. Κάθε φορά που έχω πάει, που μου έχει δοθεί η δυνατότητα, είτε σαν συνεργαζόμενο σε κάποιο σχήμα συνεργασίας που έχει κατέβει το ΕΠΑΜ, είτε από μόνο το ΕΠΑΜ, επειδή με ρωτάνε οι δημοσιογράφοι πώς θέλετε να κινηθεί η συνέντευξη. Τους λέω, βγάλτε το χειρότερο εαυτό σας. Θα έπρεπε όμως. Ναι, θα έπρεπε να γελάτε, είστε σίγουρος, μου λένε αυτό. Είστε σίγουρος. Προσπαθήστε, σας παρακαλώ, να με κολλήσετε στον τοίχο. Και γελάνε χαζοχαρούμενα. Ξέρετε αυτό το ειρωνικό, τι λέει αυτός. Ναι. Λοιπόν, μετά όμως, όταν φεύγω, είναι πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι. Και μου λένε αυτό, μου λέει, δεν περιμέναμε ότι υπάρχει πολιτικός με απαντήσεις. Ναι, μα και θα έπρεπε να τους λέτε κιόλας ότι δεν ήρθα εδώ για να μιλήσω για τα άλλα κόμματα. Γιατί όταν μιλάμε για εξοικονευλητικά κόμματα, περίπου οι μισές ερωτήσεις είναι για ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα βλέπετε η κυβέρνηση. Ναι. Αν θα μπείτε με 3% θα μπαίνετε στη συγκυβέρνηση. Χεστήκαμε να πω εγώ. Δηλαδή είναι βασιλικό τρίτου βασιλέως, ας πούμε. Δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ για αυτά τα κόμματα μιλάμε στην τηλεόραση. Γι' αυτό και εγώ καλώ μόνο εξωκοινοβουλευτικά κόμματα για κανέναν άλλο. Έτσι. Δεν υπάρχει νόημα. Αφού έτσι αλλιώς οι όλοι οι υπόλοιποι είναι συνέχεια καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ ναι. Σε όλα τα μέσα μας της ενημέρωσης. Δεν θα πρωτοκαταγγείλετε διεθνώς αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για τον τύπο, να το καταγγείλετε νομικά ότι πρέπει να μπει υποχρέωση σε όλα τα ιδιωτικά κανάλια κιόλας το να καλούν, όπως γίνεται και στο κρατικό κανάλι κάθε χώρας, να καλούν τους βουλευτές όλων των κομμάτων σε κάθε εκλογές. Δηλαδή στην ΕΤΕΝΑ πώς θα μιλήσετε, 10 λεπτά. Όχι, νομίζω ότι είναι 15 λεπτά. Όλα τα κανάλια 15 λεπτά. Να μπει νόμος. Το έχετε κινηθεί νομικά αυτό να το ψάξετε. Έχουμε κινηθεί ως προς το ΕΣΟΥΡΟΥ. Υποτίθεται το εθνικό συντονιστικό τέλος πάντων. Αυτή είναι η δουλειά του. Είναι να επιβάλλει ίσους όρους αντιμετώπισης και στα ιδιωτικά κανάλια, όπως είναι και, στα κρατικά κανάλια. Βεβαίως, ποιο είναι το μέσο για να το επιβάλλει? Τα πρόστιμα. Αν επιβάλλεις πρόστιμα στο Μέγα ή στο Αντένα ή στο Sky 3.000 ευρώ γιατί δεν παρουσίασες ισότιμα όλες τις πολιτικές δυνάμεις, εντάξει, καταλαβαίνετε, ζαμάν, αφού τα πληρώνουν αύριο το πρωί, γιατί οι διαφημίσεις ή αν θέλετε οι χορηγίες που δέχονται τα συγκεκριμένα κανάλια για να κάνουν πολιτική φήμωση είναι τεράστια ποσά. Τεράστια ποσά. Τίποτα. Στη Χάγη πρέπει να τους πάτε όλα τα κόμματα μαζί. Έτσι, και το ΕΣΟΥΡΟΥ και πολλούς άλλους φορείς στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ απλό. Φανταστείτε μια κυβέρνηση να συμμετέχει το ΕΠΑΜ. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει, να σας το πω πολύ απλά. Πείτε, εγώ είμαι άνθρωπος αγοράς. Δεν είμαι ούτε άνθρωπος πολιτικής ούτε τίποτα. Έτσι, ούτε δούλεψα ποτέ για το κράτος, για το δημόσιο. Δεν υπήρξα ποτέ. Λοιπόν, δημόσιο υπάλληλος ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο σχετιζόμενος με το κράτος. Λοιπόν, γι' αυτό λέω με άνθρωπος αγοράς. Λοιπόν, φανταστείτε, η δουλειά μου ήταν στέλεχος εταιρείας. Λοιπόν, φανταστείτε να αναλάμβανα μια εταιρεία, οσοδήποτε μικρή, το ψιλικατζίδικο στη γειτονιά σας. Τι είναι το πρώτο που κοιτάς όταν αναλαμβάνεις μια τέτοια επιχείρηση? Πριν υπογράψεις, πριν αναλάβεις τις υποχρεώσεις, το ταμείο και την αποθήκη. Φανταστείτε λοιπόν να πάμε στην κυβέρνηση, το ίδιο πράγμα θα κάνουμε στην κυβέρνηση. Που αναλαμβάνουμε ταμείο αποθήκη και ανακαλύπτουμε τη λίστα Πέτσα. Πιστεύετε σοβαρά ότι θα αφήσουμε όλους αυτούς τους αγαθούς εισπράκτορες της λίστας Πέτσα μακριά από τη δικαιοσύνη? Θα διωχθούν μέχρι τον τελευταίο και θα απειλούν
τα λεφτά πίσω. Και λίστα Λαγκάρτ και πολλές λίστες. Ναι, θέλω να πω, όταν έχεις τα χαρτιά στα χέρια σου, ξέρεις ποιος έχει πάρει τι. Επομένως, δεν το κάνεις ο την πάρτι μας και ούτε θα μπούμε στη διαδικασία, ξέρεις, να τον εκβιάσουμε για να μας παρουσιάζει καλύτερα. Όχι, θα βγουν στη δημοσιότητα και θα ακολουθήσουν την οδό της δικαιοσύνης. Μέχρι τελευταίας δεκάρας. Γι' αυτό μας πολεμάνε. Και μας πολεμάνε όλοι. Και μέσα από διάφορα ιντερνετικά και ιστορίες που. Γιατί ξέρουν ότι μας δεν χωρατεύουμε. Δεν πάμε να καθίσουμε στο κοινοβούλιο και να λέμε «Α, εμείς είμαστε καλύτεροι, καταγγέλλουσα την πολίτευση από τους υπόλοιπους». Όχι. Εμείς πάμε για διακυβέρνηση. Πάμε για άλλη διακυβέρνηση. Και επειδή ξέρουμε πώς χειριζόμαστε τα πράγματα και τι πρέπει να κάνουμε και επειδή ακριβώς έχουμε μεγάλη διαδρομή ώστε να είναι διασφαλισμένος ο πολίτης, ότι δεν πρόκειται να απολυθούμε σε αυτή την ιστορία, μας τρέμουν. Είναι τυχαίο. Ότι για παράδειγμα το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ κατεβαίνει σε εκλογές το 2012. Γιατί δεν υπάρχει στις δημοσκοπήσεις. Ενώ υπάρχει για παράδειγμα η Ανταρσία που πάντα είχε πολύ λιγότερο από το ΕΠΑΜ. Και το ΛΑΟΣ καμιά φορά εμφανίζεται, δηλαδή κόμματα τα οποία. Ή ξέρω εγώ, τη Συμμαχία Ανατροπής δεν την παρουσιάζουν παρά το γεγονός ότι αποτελείται από κόμματα που τα περισσότερα κατεβαίνουν στις εκλογές με σημαντικά αποτελέσματα, πολύ τέλος πάντων πιο σημαντικά από οποιαδήποτε άλλα νεόκοπα κόμματα. Γιατί είμαστε ένα φάντασμα που πλανιέται πάνω από την Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξέρει κανένας γι' αυτό. Αλλά ρε γαμώτο, εγώ λέω το εξής. Ότι μπορεί να μας έχουν σαν φάντασμα, αλλά να τους τυχιώνουμε μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Μάλιστα. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι. Ωραία. Όχι. Κύριε Κατζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές που έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.